σύγκρουση των δύο οχημάτων στην οδό Ειρήνης και Φιλίας στη Φοινικιά, πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, ήταν σφοδρή και δευτερόλεπτα μετά από αυτήν, το ένα από τα δύο οχήματα τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο της σύγκρουσης επικράτησε πανικός, καθώς διερχόμενοι οδηγοί αλλά και κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να βγάλουν μέσα από τα δύο οχήματα τους οδηγούς, με το ένα από τα δύο, αυτό που επέβαινε ένας 23χρονος, να είναι ήδη τυλιγμένο στις φλόγες. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο όπως και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που παρέλαβε έναν άνδρα 37 ετών τραυματισμένο, αλλά και τον 23χρονο, του οποίου η κατάσταση από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ιδιαιτέρως σοβαρή, φέροντας τραύματα στο θώρακα αλλά και σοβαρά εγκάβματα. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη σύγκρουση και την παρέμβαση της πυροσβεστικής, το όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, με τις καταστροφές να είναι ολοσχερείς. Τα αίτια πρόκλησης του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ερακλείου.